Μεγάλα ή μικρά βίντεο, YouTube βίντεο ή YouTube shorts παύλα TikToks. Ποια από τα δύο είναι καλύτερα? Στην ουσία μιλάμε για ένα debate μεταξύ του long form και του short form content, το οποίο γενικά τώρα τελευταία υπάρχει, γιατί οτιδήποτε content είναι relevant είναι μικρού μήκους πλέον. Γενικά δεν προωθούνται τόσο πολύ τα μεγάλα βίντεο. Είδα ένα stream τώρα πρόσφατα του 2J, ο οποίος σχολίαζε το βίντεο του Φιδία. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα stream. Hello from Poland. Και έκανε debate με έναν άλλον για το τι είναι καλύτερο, τα μικρά ή τα μεγάλα βίντεο. No one has time to sit for 50 minutes to watch you YouTube long form videos make more money. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, όχι το βίντεο, το ότι εγώ θα αντιδράσω σε ένα βίντεο στο οποίο το έχει αντιδράσει κάποιος και εγώ θα αντιδράσω σε αυτόν τον κάποιον. Δηλαδή θα υπάρχει τριπλή αντίδραση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Πάμε να μάθουμε άμα τα μικρά ή τα μεγάλα βίντεο είναι καλύτερα και να σου πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό το θέμα. Πρώτα συνεχίσεις το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe για να με κάνεις follow σε TikTok και Instagram για να μην χάνεις κανένα είδους content. Είτε αυτό είναι μεγάλο βίντεο, είτε είναι μικρό βίντεο. Δεν ξέρω αν ακούγεται το ανεμιστήρα αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Αλήθεια, έχω πεθάνει. Έχει 36 βαθμούς έξω. Συγχωρέστε με. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, αρχικά βγάλτε το 2J. Είναι σαν να μην υπάρχει, ωραία, δεν έχω να σχολιάσω κάτι με αυτό που είπε ο 2J, απλά θα το χρησιμοποιήσουμε το βίντεο. Ο Φιδίας είναι με τη μεριά των μεγάλων long form βίντεο. Long form is more difficult to be successful. Δηλαδή σαν το βίντεο το οποίο κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι από 8 λεπτά και πάνω. Και απ' την άλλη έχουμε τον Nas Daily, ο οποίος είναι με την πλευρά των short form μικρών βίντεο. Most humans are busy. That's why the people that watch you are kids. Όπως είναι τα YouTube shorts, τα TikToks και συγκεκριμένα αυτός πιστεύει πως short form είναι και τα τετράλεπτα κανονικά βίντεο που κάνει. Δηλαδή σαν να ανεβάσω εγώ τέτοιο βίντεο απλά να είναι 4 λεπτά. Το οποίο όντως το λες short form content, απλά δεν μοιάζει με TikTok και μοιάζει με YouTube βίντεο. Και οι δύο πλευρές έχουν τα καλά τους, μπορώ να πω. Τα μεγάλα βίντεο σίγουρα χωράνε πολύ παραπάνω πληροφορία. Άμα θες να εξηγήσεις κάτι είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή εγώ αυτό το βίντεο δεν θα μπορούσα να το κάνω σε TikTok. Αλλά από την άλλη το TikTok είναι πολύ καλύτερο άμα θες να πεις απλά κάτι, θέλω να πεις ας πούμε ένα πράγμα ρε παιδί μου. Δεν γίνεται εγώ να ανοίγω εδώ πέρα την κάμερα στο YouTube να λέω για ένα λεπτό ένα πράγμα στο βίντεο και απλά μετά να προσπαθώ να το καλύψω κάπως να βγει 10 λεπτά. Θέλω απλά να το πω και τέλος. Γι' αυτά είναι καλύτερα τα TikToks. Εγώ βέβαια προσωπικά είμαι πιο πολύ στα μεγάλα βίντεο, να σου πω την αλήθεια. Τα μεγάλα βίντεο μου αρέσουν πιο πολύ. Μη σας πω, ειδικά όταν είναι και πάνω και από μισή ώρα κάθομαι και βλέπω ολόκληρο το βίντεο κάποιες φορές. Ο Φιδίας βέβαια εννοεί μεγάλα βίντεο αυτά σαν του Mr. Beast, ας πούμε, όπως κάνει και αυτός. Climbing a Lamborghini with a hydraulic press. Climbing a building with a real Spider-Man suit. The world's largest elephant toothpaste experiment. We are going to compete in the 10 most dangerous sports, starting from free climbing. This is one of the sports with the highest death rate. Δεν εννοεί αργά βίντεο, όπως είναι ένα podcast ή ένα βίντεο το οποίο συζητάει για κάτι. Μιλάει για βίντεο τύπου TikToks απλά στη σειρά, ας πούμε. Δηλαδή έχει άλλες σκηνές, συνέχεια έχει text, έχει το ένα, έχει το άλλο. Να σε κρατάει μες στο βίντεο. Δεν μιλάμε για ένα μεγάλο βίντεο το οποίο είναι αργό, όπως αυτό εδώ πέρα που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, ποια είναι η δική σας γνώμη. Πιστεύετε πως τα μεγάλα ή τα μικρά βίντεο είναι καλύτερα? Και απ' την άλλη έχουμε τη μεριά του Nas, ο οποίος είναι ο χειρότερος που μπορούσε να έρθει για αυτό το debate. Γιατί κυριολεκτικά ο τύπος απλά τα πήγαινε όλα σε θέμα λεφτών. Your last video got 200,000 views. You cannot pay the bills on that. The long form audience pay a lot more. Και ποιος βγάζει περισσότερα λεφτά? Και ότι ο Φιδίας δεν βγάζει πάρα πολλά λεφτά επειδή κάνει βίντεο μία φορά το μήνα, ενώ αυτός μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, κάθε μέρα. Και όντως μπορεί να έχει δίκιο. Δεν ξέρω πόσα λεφτά παίρνει ο καθένας. Αλλά το YouTube δεν πιστεύω πως το κάνουν αποκλειστικά για τα λεφτά. Οκ, είναι ωραίο να βγάζει λεφτά από αυτό που κάνεις. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι 100% γι' αυτό. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Πήγαινε απλά δούλεψε. Θα βγάλεις περισσότερα λεφτά. Το YouTube είναι πιο πολύ για να μιλήσει στο βίντεο σου, να περάσεις ένα μήνυμα, όλα αυτά. Ο Nas δεν τα είπε ποτέ. Όλη την ώρα μιλούσε για τα λεφτά. Εγώ προσωπικά είμαι κάπου στη μέση, οκ, δεν θα πω ψέματα. Μ' αρέσουν οι προβολές, δεν είναι ότι τα βίντεο τα κάνω για να περνάει καλά το κοινό μόνο. Θέλω να πάνε και καλά. Όχι 100% για τα λεφτά, γιατί τα λεφτά που βγάζω δεν είναι πάρα πολλά. Αλλά μ' αρέσει να βλέπω ότι ανεβαίνει ο κόσμος στο κανάλι και αρέσει σε περισσότερο κοινό το βίντεο και ό,τι αρέσει στο κοινό θα κάνω. Βέβαια πρέπει να μου αρέσει και εμένα. Ο Nas, από ό,τι καταλαβαίνω, παίζει για να μισεί τα βίντεο του, δεν τον νοιάζει, απλά να βγάλει λεφτά τον ενδιαφέρει. Ο Φιδίας βέβαια
βέβαια για κάποιο λόγο, ενώ υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση και ο Νας τον ένοιαζαν μόνο τα λεφτά, για κάποιο λόγο όλη την ώρα έλεγε ότι ξέρω εγώ τον αγαπάει, τον λατρεύει και ότι είναι το είδωλό του. By the way, this is so cool, I love you guys, I love Messiah. I love you too. Okay. Το οποίο δεν το έβλεπα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έλεγε αυτό. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Γιατί απ' την άλλη πλευρά ο άλλος τον έκραζε τέρμα και τον έλεγε ότι είναι φτωχός. That's why he has no money and that's why he's speaking at a NAS summit. Επίσης το κοινό που ψήφισε ήταν τέρμα viewers του NAS, επειδή κυριολεκτικά το show ήταν δικό του, είχε το όνομά του μέσα. Τα κάνει γενικά αυτά τα show που είναι τύπου debate. Απλά αυτή τη φορά ήταν με το Φιδία. Τέλος πάντων όμως στο τέλος κέρδισε ο Φιδίας. Short form content, scream now! Long form content with Phidias. Shout now! New champion! Phidias! Κι όμως, παιδιά, η ανθρωπότητα ακόμα της αρέσει πιο πολύ να βλέπει πιο μεγάλα βίντεο. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση που τους αρέσουν μόνο τα μικρά TikTok βίντεο. Και το πιο αστείο είναι ότι είναι show του NAS, όπως είπα και πριν, έτσι. Οπότε περιμένεις όλοι να είναι με τον NAS απλά επειδή είναι αυτός. Αλλά όντως το κοινό έκατσε και άκουσε τις δύο πλευρές και όντως πήρε μια απόφαση. Και έβγαλε τη μεριά του Φιδία, δηλαδή τα μεγάλα βίντεο, ότι είναι η πιο σωστή και είναι αυτό που επιλέγουν. Και όντως, άμα επιλέγανε τα πιο μικρά βίντεο, πιστεύω πως χάνεται πάρα πολύ το νόημα στα μικρά βίντεο. Δηλαδή δεν θα μπορεί ο άλλος να πει κάτι μέσα στο βίντεο, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Τα πιο μικρά βίντεο είναι πιο πολύ για το content, να πεις κάτι έτσι γρήγορα, δεν μπορεί να εξηγήσεις τα πράγματα. Πάντως όμως το short form content έχει έρθει για να μείνει, τα βίντεο γίνονται όλο και πιο μικρά. Στο τέλος θα καταλήξουν να είναι max, ξέρω εγώ, 10 δευτερόλεπτα, δεν θα αντέχουμε να βλέπουμε πιο μεγάλα βίντεο. Και αυτό έχει περάσει τώρα που έχω δει και στη μουσική. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες για κάποιο λόγο σταματήσαν να κάνουν μεγάλα τραγούδια. Ενώ πιο παλιά βάζανε ρεφρέν και δύο verse, πλέον κάνουν ρεφρέν και ένα verse. Τώρα πρόσφατα το κάνει πάρα πολύ ο Γιόλτε που βλέπω, αλλά ξέρω ότι το κάνουν και άλλοι πολλοί. Το οποίο είναι αρκετά κακό και σου καταστρέφει τον εγκέφαλο γενικά να βλέπεις μόνο τέτοιου είδους content, το οποίο είναι πολύ γρήγορο. Δεν ξέρω άμα το έχετε παρατηρήσει, αλλά από την ημέρα που κατεβάσατε το TikTok, πράγματα τα οποία κάνατε όπως το να διαβάζετε, να παίζετε video games τα οποία σας άρεσαν πάρα πολύ, πλέον έχει γίνει πάρα πολύ βαρετό. Και το μόνο που θέλει να κάνεις είναι να ανοίξεις το TikTok και να σκρολάρεις. Δεν νιώθετε λίγο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Βαριέσαι πάρα πολύ εύκολα. Εγώ το κατάλαβα αυτό και σταμάτησα να καταναλώνω τόσο πολύ TikTok και ξεκίνησα το content που βλέπω να είναι πιο μεγάλου μήκους. Απλά επειδή καταλάβαινα ότι με καταστρέφει και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε τίποτα. Έχω δει μέχρι και φάσεις που καθηγητές στην Αμερική βάζουν το Subway Surfer δίπλα από τα μαθήματα, απλά για να μπορέσει να κρατήσει την προσοχή των μαθητών. Το οποίο, άμα το δεις, είναι και λίγο λυπητερό, ρε φίλε. Γενικά, θα σας πρότεινα να είσαστε κάπου στη μέση. Μην βλέπετε όλη μέρα TikTok και λέτε «Α, αυτός ο άνθρωπος που βλέπω στο ίντερνετ λέει βλακίες». Δεν είναι βλακίες, είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό το βίντεο, γράψτε μου κάτσα σχόλια τη γνώμη σας για αυτό εδώ πέρα το θέμα. Γράψτε μου κάτσα σχόλια άμα εσείς βλέπετε πιο πολύ μεγάλα ή μικρά βίντεο. Ελπίζω να είστε κάπου στη μέση, οκ, okay, δεν κατακρίνω καμία από τις δύο πλευρές. Μην ξεχάσετε να κάνετε comment, like, subscribe, να με κάνετε follow στο Instagram και στο TikTok και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.